Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας, ώστε αυτός ο αγώνας που δίνει η οικογένεια αλλά και εργαζόμενοι στον κλάδο και ο λαός της πόλης σας να δικαιωθεί. Να δικαιωθεί, γιατί αυτή η δικαίωση θα σημαίνει δικαίωση για όλη την εργατική τάξη. Από αυτό το βήμα καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο στον κλάδο μας, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να βάλουν τη σφραγίδα τους μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα εργοστάσια, ώστε κανένας εργάτης να μην αφήσει ούτε μία τρίχα της κεφαλής του για τα κέρδη των εργοδοτών. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι το μεγάλο εμπόδιο, το θανατηφόρο εμπόδιο για τους εργάτες στη χώρα μας είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Γιατί ακριβώς αυτό το καπιταλιστικό κέρδος πρέπει να εξασφαλίσουν οι μεγάλοι όμιλοι, οι μεγάλες επιχειρήσεις σε βάρος των εργατικών δικαιωμάτων και βέβαια σε βάρος της ίδιας της ζωής των εργαζομένων. Τα κέρδη τους είναι βουτυγμένα όχι μόνο από τον ιδρώτα μας, αλλά στην κυριολεξία από το αίμα μας. Αυτό δεν πρέπει πλέον να γίνει ανοιχτό και δεν είναι αποδεκτό. Η Ομοσπονδία μας, τα σωματεία μας, μαζί εδώ με το Εργατικό Κέντρο της Άρτας, μαζί με το Συνδικάτο στον κλάδο τροφίμων ποτών, πρέπει να δώσουμε και δίνουμε μια υπόσχεση ότι κανένας εργάτης, καμία εργάτρια δεν θα είναι μόνη της ή μόνος του. Θέλουμε οι πατεράδες και οι μανάδες να βλέπουν τα παιδιά τους μετά την εργασία τους στο σπίτι τους. Θέλουμε τα παιδιά μας να γυρίζουν σώα και αυλαβή. Θέλουμε οι ίδιοι οι γονείς, οι πατεράδες και οι μανάδες να γυρίζουν πίσω στα παιδιά τους. Και αυτό δεν πρέπει να κάνουμε όχι ένα βήμα πίσω, αλλά θα πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά μέχρι να νικήσουμε, μέχρι να σαρώσουμε αυτή την εκμετάλλευση. Σε αυτό θα προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, δεν έχουμε άλλο δρόμο. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, λαέ της Άρτας, ένας ανελαίητος πόλεμος διεξάγεται από την πλουτοκρατία ενάντια στη ζωή και το μέλλον της εργατικής τάξης και του λαού μας. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα έγκλημα που το κεφάλαιο δεν θα το κάνει για το κέρδος. Σε αυτό το πόλεμο που μας κήρυξαν, σε αυτή την νόμιμη και καθαγιασμένη ληστεία, μετράμε ατελείωτους στεναγμούς, ατέλειωτες παράπλευρες για αυτούς, απώλειες εργαζομένων, θύματα της εργοδοσίας, το ανελαίητο κυνήγι του κέρδους. Μόνο για το 2017, συνάδελφοι, που έχουν βγει τα στοιχεία, μετράμε 4.954 νεκρούς και σε κατεμένους εργάτες και 5.336 για το 2018. Μια ματιά να ρίξετε στο τελευταίο διάστημα, έχουμε δεκάδες νεκρούς συναδέλφους μας. Είναι αυτό που περιέγραψε πάρα πολύ γλαφυρά πριν από 180 χρόνια ο Μάρξ, ότι το κεφάλαιο με κέρδος 20% γίνεται ζωηρό, με 50% γίνεται θετικά παράτολμο, με 100% κέρδος τσαλαπατάει όλους τους ανθρώπινους νόμους και με 300% κέρδος δεν υπάρχει ούτε ένα έγκλημα που να μην υψοκινδυνεύσει να το κάνει. Είναι αυτή η τάξη που ο λαϊκός μας λογοτέχνης, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, έγραψε πριν από 130 χρόνια, ότι η πλουτοκρατία ήτο είναι και θα είναι ο μόνιμος αρχών του κόσμου, ο διαρκής αντίχριστος. Αυτή γεννά την αδικία, αυτή τρέφει την κακουργία, αυτή φτύρει σώματα και ψυχάς. Και εμείς, όπου μας βρίσκει το κακό, θυμόμαστε την προτροπή του Οδυσσέα Ελίτη στο Άξιον Εστί και μνημονεύουμε τον Παπαδιαμάντη. Και τον μνημονεύουμε γιατί σήμερα τα παράστατα του πλούτου απαξιώνουν τη ζωή των εργατών. Και για την απαξίωση αυτή θέλουν και θετική για αυτούς δικαστική απόφαση. Θέλουν κάθε έναν να υποτάσσεται στη θέλησή τους. Το κακό, συνάδελφοι, δεν βρήκε μόνο τον 29χρονο συνάδελφό μας τον Χρήστο. Βρίσκει όλη την εργατική τάξη, όλους τους εργάτες. Η δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον θάνατο του 29χρονου Χρήστου Ζορμπά είναι δυστυχώς μια τραγική αφορμή για να αναδειχθούν οι προσπάθειες που κάνει η εργοδοσία για να καταργηθεί κάθε έννοια ευθύνης για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που κατακτήθηκαν με αγώνες δεκαετιών και αίμα από το εργατικό κίνημα.
Η εργοδοσία κάνει προσπάθειες να απαλλαγεί από την υποχρέωσή της να διασφαλίζει μέτρα προστασίας, γιατί αποτελούν κόστος και εμπόδιο στην καλπάζουσα και το φορέα του κεφαλαίου. Πάνε να παγιώσουν μια αντίληψη ότι τα μέτρα σε κάθε χώρο είναι ευθύνη των εργατών και πρέπει να περιλαμβάνονται από το μισθό του. Αυτό αποδεικνύεται και στη συγκεκριμένη δίκη, συνάδελφοι, από την προσπάθεια της εταιρείας Ήπειρος να συσκοντήσει την ευθύνη της σε σχέση με την εγκληματική έλλειψη των ρελέ διαφυγής στους ηλεκτρολογικούς πίνακες. Αποδεικνύεται από το ότι εμφάνισε αδίστακτα τιμολόγιο με γάντια καθαριότητας ως δίθεν γάντια ηλεκτρολογικά, που ακόμα και αυτά δεν χρεώθηκαν. Πουθενά. Θέλοντας έτσι να φορτώσει αποκλειστικά την ευθύνη στον αδικοχαμένο συνάδελφό μας, στον Χρήστο Ζορμπά. Όχι άλλο αίμα εργατών, κατακέρδη των αφεντικών. Όχι άλλο αίμα εργατών, κατακέρδη των αφεντικών. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες. Για το που πάει το πράγμα φάνηκε πιο έντονα τα τελευταία χρόνια, όταν η πόλη μας η Άρτα έγινε πασαρέλα υπουργών και παρατρεχάμενων για το δίθεν οικονομικό θαύμα που συντελείται. Αυτή την τάξη οι κυβερνήσεις τη χαρακτηρίζουν σαν κλάδο επενδυτών, σαν κλάδο ευεργετών και στην καλύτερη περίπτωση άντε να ζητήσουν και να έχουν πιο υγιή ανταγωνισμό. Με τη λογική τους βέβαια, συνάδελφοι, αυτοί έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί οι ισολογισμοί των εργοστασίων της Άρτας παρουσιάζουν τεράστια κέρδη. Πίσω όμως από αυτό το οικονομικό θαύμα κρύβονται συνθήκες στην κυριολεξία γαλέρας, βάζοντας στο περιθώριο την ίδια τη ζωή μας, την ίδια τη ζωή των εργαζομένων. Νόμος είναι το δίκαιο του εργατή και όχι τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη. Νόμος είναι το δίκαιο του Δεν είναι τυχαίο, συνάδελφοι, που κανένα από τα κόμματα που κονταροχτυπιούνται για το ποιος θα είναι η κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές δεν έβγαλε όχι απλά μια καταγγελία, αλλά δεν έβγαλαν ούτε εκεί. Άντε το πολύ να πούν κάτι για την κακιά την ώρα. Μόνο που η κακιά ώρα βρίσκει μόνο τους εργάτες. Κανένας εφοπλιστής δεν σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία, κανένας τραπεζίτης δεν έπεσε από σκαλωσιά, κανένας βιομήχανος δεν βαριστομάχιασε από το ανελαίητο φαγοπότη των επιδοτήσεων. Τα κέρδη των επιχειρήσεων, ο ανταγωνισμός, η προάσπιση του εκμεταλλευτικού αυτού συστήματος είναι το δικό τους ευαγγέλιο. Προσπαθούν να καταγιάσουν την τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, συνεχίζοντας να κρύβουν εργατικά ατυχήματα. Δεν είναι λίγοι οι εργάτες που καταλήγουν στο νοσοκομείο και δηλώνουν αυτοτραυματισμό, ότι φταίγαν οι ίδιοι. Ποιος οδηγός, για παράδειγμα, συνάδελφοι, μένει στη δουλειά του αν ζητήσει να έχει τα σωστά λάστιχα για το φορτηγό που του δίνει να κάνει δρομολόγιο? Πότε δηλώθηκε σαν ατύχημα το σακάτημα του εργάτη από πτώσεις βράχων? Ακόμα και η καταγγελία του εργατικού κέντρου στηρίχθηκε στους αυτόπτες μάρτυρες άλλου συνεργείου. Προσπαθούν αυτά που πετυχαίνουν με το βούρδουλα της απόλυσης να τα κάνουν και παγιωμένη νομική αντίληψη. Στη σημερινή ζούγκλα όμως των εργασιακών σχέσεων, εμείς προειδοποιούμε ότι θα έρθουμε χειρότερα. Στις γαλέρες της παραγωγής κέρδους, σε ένα μακελιό διαρκείας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη ζωή του εργάτη να κοστολογείται με μέτρο σύγκρισης αν κοστίζουν πιο πολύ συγκροτημένα μέτρα προστασίας από μια ψευτοαποζημίωση, που και αυτοί πάνε να την καταργήσουν. Σήμερα πια θέλουν απρόσκοπτη ανάπτυξη, χωρίς εμπόδια, χωρίς καταδικαστικές αποφάσεις για τους εργοδότες. Χωρά όμως σαν κατεμένους και νεκρούς εργάτες αυτός ο κόσμος τους. Τεράστια ποσοστά κέρδους, σπαραλιασμένα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Το Εργατικό Κέντρο Άρτας απευθύνεται σε όλους τους εργάτες και τους καλεί να υπερασπίσουν μαζικά και αποφασιστικά το δικαίωμα στη ζωή. Η δίκαιη οργή μας να γίνει δύναμη οργάνωσης και αγώνα, να γίνει δύναμη ανατροπής. Δεν είμαστε αριθμοί που προστίθενται και αφαιρούνται. Είμαστε σταγόνες όμως που ζυμώνονται στο ποτήρι της ανατροπής. Και η μία θα είναι αυτή που θα ξεχυλήσει, που θα βγάλει φτερούγες και κανείς πια δεν θα μπορεί να τη σταματήσει. Χωρίς αφεντικά.
Καλούμε όλους εσάς που συγκεντρωθήκατε εδώ σήμερα και όλους τους εργάτες της Άρτας. Σας καλούμε να εμπιστευτείτε τα σωματεία σας, σε όποιο κλάδο και αν εργάζεστε. Να εμπιστευτείτε το Εργατικό Κέντρο Άρτας. Τώρα είναι που πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο δουλειάς να συζητήσουν τα προβλήματά τους, να βάλουν στο χαρτί τα αιτήματά τους. Ποια συγκεκριμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας πρέπει να λάβει σε κάθε χώρο δουλειάς η εργοδοσία με ευθύνη της. Για να μπορούμε να επιστρέψουμε ασφαλείς πίσω στις οικογένειές μας. Να απαιτήσουμε ελέγχους από όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Να ορθώσουμε ανάστημα απέναντι στην εντατικοποίηση της εργασίας. Στα ατέλειωτα ωράρια. Γιατί σε αυτές τις συνθήκες εργασίας πολλαπλασιάζονται και τα εργατικά ατυχήματα. Να αξιοποιήσουμε κάθε χαραμάτα που μας δίνει ο νόμος για προστασία της ζωής μας. Να εκλέξουμε σε κάθε χώρο δουλειάς επιτροπές υγείας όπως προβλέπει ο νόμος, με τη συμμετοχή των εργατών που εμείς θα εμπιστευόμαστε ότι δεν θα πουλήσουν το δωμάτιο στην εργοδοσία, που θα τρέχουν τη λήψη και την εφαρμογή αυτών των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Άλλος δρόμος, συνάδελφοι, δεν υπάρχει. Είμαστε υποχρεωμένοι, αν θέλουμε να κάνουμε πράξη το σκοπό που μαζευτήκαμε σήμερα όλοι εδώ. Ο Χρήστος Ζορμπάς να είναι το τελευταίο παιδί της εργατικής τάξης που χάσε τη ζωή του από εγκληματικές ευθύνες της εργοδοσίας. Όχι άλλο έργο, εργατών για τα κέρδη των αφεντικών. Όχι άλλο έργο, εργατών για τα κέρδη των αφεντικών. Ας το ακούσουν όλοι αυτοί καλά. Δεν αποδεχόμαστε καμία θυσία για τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς τους. Καμιά θυσία για την πλουτοκρατία. Το δικό μας Ευαγγέλιο χαράχτηκε από μια κόκκινη γραμμή που έχουν αφήσει πίσω τους οι νεκροί συνάδελφοί μας. Η στάση μας είναι πάρα πολύ απλή. Ούτε ένα βήμα πίσω. Γιατί πίσω βρίσκεται η ίδια η ζωή, η ίδια η φυσική μας ύπαρξη, η ίδια η φυσική ύπαρξη της εργατικής τάξης. Η εργοδοσία έχει καταδικαστεί από εμάς, από όλο το λαό της Άρτας. Αυτό που έχουμε χρέος τώρα είναι να κλείσουμε και τις όποιες κερκόπορτες που διαφεύγουν από τα σαλόνια αυτού του οικονομικού θαύματος, που διαφεύγει το αίμα των εργατών. Αυτό που απαιτούμε είναι να καταδικαστεί εδώ και τώρα η εργοδοσία, να δικαιωθεί ο Χρήστος Ζορμπάς.